Να συγχαρώ την Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για αυτή την όμορφη συνεδρία που έχει φτιάξει απόψε. Καλώς ήρθατε, κύριε Γενικέ, κύριε Κουτσούμπα. Να είστε καλά. Μαζί μας πάντα στους αγώνες. Τώρα, 32 χρόνια ασχολούμαι με αυτά τα παιδιά. Το Γιάννη, τον Νίκο, τον Τάκη, τον Κώστα. Το Βαγγέλη παλιότερα. Φτιάξαμε την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Ήταν το εργαλείο, ήταν η συνταγή, θα έλεγα, που παραμένει ακόμα διεκδίκησης και ό,τι πετύχαμε μέχρι τώρα, το πετύχαμε με τον αγώνα μας. Πάντα μπροστά εσείς, πάντα μπροστά και όλοι εμείς, περπατήσαμε παρακάτω. Καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές και ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά θα είναι σίγουρο. Πρέπει ο κόσμος να στηρίξει αυτό το κόμμα, γιατί είναι οι μόνοι άνθρωποι που παίρνουν από μας τις ιδέες, που παίρνουν από μας τα προβλήματα και μπορούν να τα προχωρήσουν παραπέρα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω δύο-τρία πραγματάκια, να συμπληρώσω τον πρόεδρο. Υπάρχουν χωράφια εκεί έξω, είναι τραγική κατάσταση. 32.500 χιλιόμετρα ο Δήμος Σοφάδων, αγροτική οδοποιία, δεν μπορεί άλλος να πάει στο χωράφι. Υπάρχουν αυτά τα χωράφια που είπε και ο πρόεδρος πιο πριν, που έχουν λάσπη. Τα άλλα ξεραθήκαν, δεν μπορούν να σπάσουν. Έχουμε την ανομβρία και υπάρχουν και χωράφια έτοιμα προσπορά. Έτοιμα προσπορά, αλλά χωρίς σπόρια. Δεν υπάρχει λεφτά. Έτοιμα προσπορά, χωρίς σπόρια, χωρίς λιπάσματα και χωρίς νερό να τα ποτίσουμε για να τα φυτρώσουμε. Ένα παντελώς διαλυμένο σε αντλιοστάσια αρδευτικό δίκτυο. Και το κυριότερο, χωρίς νερό. Φτάνω στο συγκεκριμένο. Πριν 7 μήνες ακριβώς πνιγήκαμε και τώρα δεν έχουμε νερό για να ποτίσουμε, να φυτρώσουμε αυτά τα χωράφια. Να κάνουμε δηλαδή την παραγωγική διαδικασία που όλοι κόπτονται, είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Εδώ μας δουλεύουν σύννεφοι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να είμαστε μπροστά στους αγώνες, να κυριαρχήσουμε σε αυτούς, για να πάει ο τόπος μπροστά. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο. 7 μήνες, καλός ή κακός, περάσαμε. Με τον κτηνοτρόφο να μην έχει μαντρί, να μην έχει πρόβατα, να μην έχει εισόδημα. Να μην έχει καφενείο στο χωριό του. Ευτυχώς που είχαμε και το συλλαλητήριο και είχαμε τα καφενεία στο δρόμο. Και ερχόταν ο κόσμος και ξεχνιόταν εκεί. Γιατί αυτό έγινε. Και από την άλλη μεριά, όλοι οι αγρότες, όπως προείπα, να μην μπορούν να καλλιεργήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που δίνεται για άλλη μια φορά και στη δικιά μας ομοσπονδία να έχουμε λόγο. Καλή επιτυχία.